Γεια σας φίλοι μου, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Είμαι Φλωρεντία Κανάρη, όσοι δεν με γνωρίζετε. Είμαι make-up artist, είμαι από Λάρνακα. Είναι η πρώτη φορά που ανεβάζω κάποιο βίντεο. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο που θα τα ανεβάζω κάθε Δευτέρα, ώστε μπορείτε να δείτε οτιδήποτε θέλετε εσείς. Θα δούμε διάφορα μακιγιάς, ακόμη και προϊόντα. Μπορείτε ακόμη να μου γράφετε και τα σχόλιά σας, τι θέλετε εσείς να δείτε, ώστε να γνωριστούμε και καλύτερα. Μην ξεχνάτε να πατάτε το κουδουνάκι για να μπορείτε να βλέπετε και άλλα βίντεο μου. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στις πλατφόρμες Facebook, Instagram ή Pinterest, ό,τι θέλετε εσείς. Σήμερα θα κάνουμε το μακιγιάζ αυτό. Ονομάζεται φυσικό μακιγιάζ, είναι πάρα πολύ εύκολο, μπορεί οποιαδήποτε γυναίκα να το κάνει. Και θα το δούμε στη συνέχεια. Γεια σας και πάλι. Τώρα, τι κάνουμε. Ξεκινάμε πάντα, είναι πολύ καλό να βάζουμε μία βάση, είναι αυτή εδώ. Είναι Zerva Cosmetics, ονομάζεται Pre-Make-up Base. Είναι καλό να βάζουμε μία βάση, έτσι ώστε να διατηρεί το μακιγιάζ πιο πολλές ώρες. Λίγη ποσότητα, δεν χρειάζεται αρκετή ποσότητα. Η συγκεκριμένη βάση μας δίνει και φως ταυτόχρονα. Μας φωτίζει το πρόσωπο μας. Έχουμε βάλει και τη βάση μας. Τώρα θα βάλω το make-up μου που είναι αυτόν εδώ. Είναι Zerva Cosmetics. Ονομάζεται Perfection Foundation νούμερο 3. Το συγκεκριμένο make-up είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει αρκετή κάλυψη. Δεν είναι παχύρευστο. Και πάντα είναι καλό να βάζουμε και από τις δύο πλευρές την ίδια μου ποσότητα. Κυκλικές κινήσεις και κάτω από το λαιμό για να μην φαίνεται διαφορά, επίσης κάτω και από τα μάτια. Εδώ να βάλω και λίγο με το σφουγγαράκι μου κάτω από το μάτι και να σβήσω. Το make-up. Βάζω και λίγο εδώ. Τώρα, τι κάνω. Θα βάλω μία πούδρα, έτσι ώστε να είναι πιο σταθερό το make-up μου και να έχει πιο μάτ αποτέλεσμα. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη σειρά εδώ. Είναι Zerva Cosmetics, ονομάζεται Fixing Powder. Είναι πολύ ωραία η συγκεκριμένη πούδρα. Είναι με τα ξένια και αρκετό μάτ αποτέλεσμα. Είναι πολύ εύκολο και πολύ γρήγορο επίσης. Τώρα, τι θα κάνω. Θα χρησιμοποιήσω για να τονίσω λίγο τα ζυγωματικά μου, αλλά όχι υπερβολές.
γιατί θέλουμε να είναι πιο φυσικό, θα χρησιμοποιήσω αυτόν εδώ, ονομάζεται Contouring Powder, είναι Zerva Cosmetics. Υπάρχουν δύο χρωματισμοί που σου κάνει τη σκίαση και φωτεινότητα ταυτόχρονα. Θα βάλω λίγη ποσότητα εδώ στο σημείο που είναι το κόκκαλο. Λίγο εδώ στο μέτωπο. Το ίδιο και από την άλλη. Ένα εύκολο τρόπο για να μπορείτε να κάνετε τα ζυγωματικά σα, μπορείτε να κάνετε το σχήμα C ή εδώ πάνω από το αυτί μέχρι εδώ. Τώρα θέλω να φωτίσω λίγο πάνω από το κόκκαλο, λίγο εδώ. Το ονομάζεται contouring, που θα το δούμε στο επόμενο μας βίντεο το contouring. Τώρα, για να δώσω λίγο πιο το μάτι μου, να έχει λίγο πιο πολύ έμφαση, θα βάλω λίγο από εδώ το σκούρο, λίγο εδώ στην κόρη, λίγη ποσότητα. Δηλαδή, από το σημείο που θα χρησιμοποιήσετε, το bronzing που θα χρησιμοποιήσετε, θα βάλετε και λίγο εδώ στην κόνη. Ώστε να δώσετε λίγο βάθος στο μάτι. Και λίγο από κάτω. Τώρα θα βάλω ένα γήινο ρούζ, που είναι αυτό εδώ. Μπορείτε να το βάλετε και σαν highlight το συγκεκριμένο. Είναι πολύ ωραίο. Μας δίνει λάμψη ταυτόχρονα. Είναι αυτό εδώ. Αν προσέξετε, φαίνεται. Είναι και εξίσου στη μόδα τώρα οι γυαλάδες και μπορείτε να βάλετε και σαν σκιά το ρούς σας ή το highlight σας, ό,τι θέλετε εσείς. Να βάλετε για λίγο εδώ. Στη γωνία του ματιού σας και εδώ, αν θέλετε μπορείτε και εδώ κάτω από το φρύδι. Πολύ εύκολα με ένα χαμόγελο. Μας δίνει ένα πολύ ωραίο φυσικό αποτέλεσμα. Ακόμη θα χρησιμοποιήσω μία παστούλα, είναι Creamy Blushes, είναι το νούμερο 2 από Zerva Cosmetics και θα βάλω εντελώς λίγη ποσότητα εδώ στα μάγουλα. Για να τα κάνω πιο φυσικά, γιατί και από μόνο τους τα μάγουλα μας είναι, έχουν λίγο ροζ. Τώρα, θα σχηματίσω το φρύδι μου. Δεν θέλουμε υπερβολές στα φρύδια, λόγω του ότι είναι και πιο φυσικά. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την παλέτα, εδώ είναι πάρα πολύ ωραία συγκεκριμένη σειρά. Ονομάζεται Premium Dry Brow Dark. Είναι από Makeup Store. Η συγκεκριμένη είναι και αδιαβροχή. Και με πολύ
και σας βοηθάει να σχηματίσετε ένα τέλειο φρύδι. Θα πάρω το πινελάκι του φρύδιου, το βουρτσάκι του, για να το σβήσω, για να μην φαίνονται οι γραμμούλες. Το φρύδι μου εμένα είναι αρκετά. Μάχει είναι έτσι ώστε. Είναι πιο έντονο και από μόνο του. Και θα σβήσω και από εδώ. Τώρα, δεν θα βάλουμε ούτε μολύβια ούτε eyeliner. Θα χρησιμοποιήσω μία μάσκαρα, αυτήν εδώ. Είναι με σάουτα η συγκεκριμένη μάσκαρα. Αυτή δίνει όγκο στις βλεφαρίδες και τις μακραίνει, γιατί οι δικές μου είναι και πολύ μικρές. Αν πέσει λίγο η μάσκαρα μας κάτω από το μάτι, δεν το φεύγουμε απευθείας. Τα αφήνουμε λίγο να στεγνώσει και τα φέρουμε με μία μπατονέτσα. Ταυτόχρονα μου μεγάλωσε και το μάτι η συγκεκριμένη μάσκαρα. Δεν χρειάζεται αρκετή ποσότητα η συγκεκριμένη μάσκαρα, λόγω του ότι έχει και αρκετό χρώμα, έτσι ώστε διάσου το αποτέλεσμα που θέλεις. Και από κάτω λίγη ποσότητα. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε ένα μολύβι καφέ από κάτω, αν σας αρέσει. Εγώ το προτιμάω να μην βάλω, είναι και λίγο πιο φυσικό. Αν θέλετε όμως, μπορείτε με το highlight σας ή με το ρούς που έχετε βάλει να βάλετε λίγο κάτω από το μάτι, κοντά στα βλέφαρα. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε πιο νουτα αποχρώσεις για τα χείλη. Θα χρησιμοποιήσω το Lip Pencil, το Fairy Tale Dream. Είναι πολύ ωραίο μολύβι, είναι πολύ μαλακό μολύβι. Είναι από Makeup Store. Για να κάνω το περίγραμμά μου. Το συγκεκριμένο μολύβι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και χωρίς κοκκινάδι. Έχει αρκετή διάρκεια, λόγω του ότι είναι μαλακό μολύβι. Αλλά πάντα είναι καλό να βάζουμε και έναν κραγιόν από πάνω, ώστε να έχει πιο πολύ διάρκεια το κραγιό μας. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω τον gloss μου, το κοκκινάδι μου, που ονομάζεται Poem, είναι από Makeup Store, είναι λίγο κεραμιδί το χρώμα του. Δεν είναι matte, είναι gloss, φέτος θα φορεθούν αρκετά τα gloss. Πάντα είναι καλό να σχηματίζουμε πολύ καλά το περίγραμμα του χείλιο μας.
Και ακόμα αν έχει και διόρθωση, πρέπει να την κάνουμε. Και χρησιμοποιώ ξανά από πάνω το μολύβι για περίγραμμα και διόρθωση ταυτόχρονα. Είναι πολύ ωραίο το συγκεκριμένο μολύβι και κοκκινάδι. Λοιπόν, αυτά. Είναι ένα πολύ ωραίο φρέσκο μακιγιάζ. Μπορείτε να βγείτε έξω είτε για καφέ ή οτιδήποτε θέλετε εσείς. Ακόμη μπορείτε να πάτε και για δουλειά. Είναι πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο επίσης. Μόνο απλά με 4-5 προϊόντα έχει κάνει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να βάζουμε υπερβολές σε ένα φυσικό μακιγιάζ. Όχι έντονους χρωματισμούς, εντελώς υγιεινούς χρωματισμούς, γιατί και από μόνον του και από μόνοι μας δεν έχουμε αυτές τις υπορβιολές. Είναι πιο υγιεινά τα χρώματα μας και στα μάγουλα και τα πάντα και στα χείλη μας. Αν θέλετε μπορείτε φυσικά να τονίσετε και λίγο highlight, να δώσει πιο πολύ λάμψη, μπορείτε να το κάνετε, αλλά φτάνει να μην είναι εντελώς υπερβολή. Και στο τέλος θα χρησιμοποιήσω αυτόν το καταπληκτικό προϊόν. Είναι Makeup Store, ονομάζεται Face Meets το συγκεκριμένο. Έχει μέσα aloe vera. Αυτόν τι κάνει, φιξάρει το μακιγιάζ. Δηλαδή, αν νιώσετε ότι μπορεί να δρώσετε οτιδήποτε, μπορείτε απλά με ένα πίτιμα να σας κρατήσει το μακιγιάζ σας όσες ώρες χρειάζεται. Και μυρίζει και απίστευτα. Και το αφήνετε λίγο να στεγνώσει. Το λοιπόν, αυτά είχα εγώ για σήμερα. Θα με δείτε, στο επόμενο μου βίντεο που θα είναι contouring, δηλαδή φωτοσκιάσεις. Μπορούμε να βάλουμε και λίγο highlight, ίσως θα τα βάλουμε και άλλη στιγμή, θα το δούμε. Ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχνάτε να με ακολουθάτε. Μπορείτε να γράψετε οτιδήποτε σχόλια έχετε, απορίες. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας απαντήσω ό,τι χρειάζεστε, ό,τι θέλετε εσείς. Φιλάκια!